Ο αντιπεριφερειάρχη Μεσηνεία, Στάθη Αναστασόπουλο, μίλησε για το σοβαρό θέμα των πυρηνικών, τονίζοντα ότι θα συνεχιστούν εντατικά οι σωστέ μετρήσει από πιστοποιημένη εταιρεία, αλλά και η παρακολούθηση από μεικτά κλιμάκια ελέγχου. Όσον αφορά τι μετρήσει, εκεί που είχαν γίνει στο παρελθόν και βλέπαμε αυξημένου ρήπου, εννοείται ότι οι ρήποι θα κατέβουν κάτω εντό των ορίων που προβλέπεται από τους περιβαλλοντικού του όρου. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι να κάνουμε τις σωστές μετρήσεις εννοώ μετρήσεις που έχουν την, που γίνονται από εταιρεία η οποία θα είναι πιστοποιημένη από τον ε, αρμόδιο φορέα κρατικό Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν οι οποίες θα σχετίζονται με ρίπους που θα υπερβαίνουν τα όρια. Εκτός των άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας παρατήρησε ότι μετά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν υπάρχει μία συμμόρφωση. Και θα επιβάλλονται κυρώσεις είτε αυτό σχετίζεται με ρήπους που υπερβαίνουν είτε σχετίζεται με οσμές. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με το δεύτερο πυρηνελουργείο της περιοχής που με ρωτήσατε και το οποίο έχει πάρει ε, νέους περιβαλλοντικούς όρους. Τέλος, ο Στάθης Αναστασόπουλος μίλησε και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία όμως δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο.